Θα είμαστε με όλους τους δυνατούς τρόπους, παρά τις δυσκολίες, στην καθημερινή γραμμή του αγώνα για τα δικαιώματά μας, τη μόρφωση, τη δουλειά και τη ζωή. Και αυτά τα διεκπαιδευτικά νομοσχέδια, ακόμα και να ψηφίζονται μέσα στη Βουλή, θα ακυρώνονται, όπως έχει γίνει πάρα πολλές φορές στην πράξη, μέσα από τον καθημερινό αγώνα. Στέλνουμε όμως και άλλα μηνύματα προς τους χιλιάδες εκπαιδευτικούς, τους γονείς, τους μαθητές, τους φοιτητές, ότι όλοι μαζί από κοινού μπορούμε, έχουμε τη δύναμη, οργανωμένοι, συλλογικά, μέσα από τα σωματεία μας, μέσα από τις κοινές μας διεκδικήσεις και τον αγώνα μας, να επιβάλλουμε τα δίκαια αιτήματά μας, να επιβάλλουμε τα αιτήματά μας και τα δικαιώματά μας για ένα σχολείο που θα καλύψει τις ανάγκες μας. Η κυβέρνηση αξιοποιεί την πανδημία για να επιταχύνει την αντιλαϊκή της πολιτική. Εχθές ψήφισε έναν ακόμα ταξικό προϋπολογισμό που περικόπτει δαπάνες για την υγεία και την παιδεία, για τα επιδόματα, για τους εργαζόμενους και δίνει ζεστό χρήμα στο μεγάλο κεφάλαιο και τις επιχειρήσεις. Αξιοποιεί την πανδημία για να φέρει νέα αντεργατικά μέτρα που καταργούν το 8ωρο, επιβάλλουν τη 10ωρη δουλειά, καταργούν, επιδιώκουν να χτυπήσουν το δικαίωμα στην απεργία, επιδιώκουν να χτυπήσουν τα ίδια τα συνδικάτα. Προγραμματίζει και άλλα μέτρα για την παιδεία, την υγεία, σε όλη τη γραμμή της αντιπαράθεσης. Το επόμενο διάστημα λοιπόν μπορούμε και πρέπει να αντιπαρατεθούμε με αυτή την κατάσταση. Μπορούμε και πρέπει να βρεθούμε από κοντά με τους συναδέλφους μας. Σε αυτές τις μέρες να μην είναι κανένας μόνος του, κανένας αποκομμένος. Με αλληλεγγύη και δύναμη μεταξύ μας μπορούμε να ορθώσουμε ανάστημα. Σήμερα δώσαμε ένα μήνυμα, όπως το κάναμε και όλο το προηγούμενο διάστημα, και έτσι και θα συνεχίσουμε. Ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας κινητοποίηση, δίνουμε όμως ραντεβού στις καθημερινές διεκδικήσεις, απαιτώντας πάνω απ' όλα να ανοίξουν τα σχολιά μας με ασφάλεια και υγιεινή, να παρθούν όλα αυτά τα μέτρα που πρέπει ώστε τα παιδιά να επιστρέψουν στο φυσιολογικό τους χώρο που είναι το σχολείο. Εδώ και τώρα να υλοποιηθούν όλα αυτά τα μέτρα. Γεια και χαρά σας, καλή δύναμη, η δύναμη είναι δική μας, με τη συλλογικότητά μας μπορούμε να καταφέρουμε πολλά. Εμείς έχουμε τη δύναμη στα χέρια μας.